Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και η κούκλικα στα Κρόνια. Τι μου κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έχω πιάσει δουλίτσα, γι' αυτό έχω αφήσει λίγο στην άκρη κάποια video review, τα οποία τα χρωστάω. Εντάξει, δεν χρωστάω ένα χρόνο το Civilization, το Beyond Earth. Μου ήρθε τώρα μαζί με το Expansion, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τη CD Media και την 2K για την παροχή και του τίτλου και του Expansion, ειδικά τώρα. Το Expansion έχει κυκλοφορήσει εδώ και 2 με 3 εβδομάδες, τουλάχιστον τόσο το έχω εγώ στα χέρια μου. Έχω παίξει αρκετά και το παιχνίδι. Τι είναι λοιπόν το Civilization Beyond Earth και τι το Rising Tide? Το Civilization Beyond Earth είναι ένα spin-off παιχνίδι. Ξέρουμε λοιπόν, πάμε Civilization 1, 2, 3, 4, 5, στη γη μας με τα γνωστά, με τους αγνωστούς αγαπημένους φίλους, εχθρούς και όλα τα σχετικά. Το Civilization λοιπόν Beyond Earth εγώ θα το θεωρήσω ένα παιχνίδι spin-off. Δηλαδή, έχουμε προβλήματα στη γη, οπότε φεύγουμε στο διάστημα. Και στο Rising Tide, λοιπόν, αφού το έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την αρχή του Beyond Earth, κάποιες φυλές αρχίζουν να αισθάνονται τελείως χάλια στη γη, οπότε σου λέει κάτι ξέραν οι άλλοι και φύγαν, οπότε πρέπει να φύγουμε και να πάμε και εμείς στο διάστημα. Στο οποίο Civilization Beyond Earth έχουμε expansion με 4 καινούργιες φυλές, έχουμε καινούργιες προσθήκες στα talent trees, στα talent trees, συγγνώμη. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και colonize τους ωκεανούς, είναι από τα βασικά του franchise αυτό, οπότε όπως βλέπετε εδώ προσφέρεται στο incoming transmission από κάτω. Το παιχνίδι λειτουργεί με την έννοια των προηγούμενων civilization, δηλαδή διαλέγουμε μια φυλή, παίρνουμε, ξεκινάμε το παιχνίδι, παίζουμε, προχωράμε δυναμικά και όλα τα σχετικά. Κάνουμε το expansion μας, νικητής είναι ανάλογα. Θες technology win, θες πάω να τους διαλύσω όλα win, ό,τι υπάρχει σε κάθε civilization. Το παιχνίδι ξεκίνησε σχετικά μικρό με την προοπτική πολλών expansion και DLC φυσικά, ούτως ή άλλως το civilization το 5 στο οποίο έχω ξοδέψει γύρω στις 400 ώρες περίπου. Όσο μπαίναν expansion και DLC, τόσο γινόταν μεγάλο το παιχνίδι, όπως και τα mods που υπάρχουν στο Steam. Που ακόμα και εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο και είστε fan του Civilization, αν έχετε το παιχνίδι, μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας mod. Μια καινούργια φυλή, μια anime φυλή, μια mecha φυλή, ό,τι θέλετε. Παράδειγμα Civilization 5, για όσα που σας έχετε δει το Code Geass στο anime, είχαν βάλει το Lelouch και την Britannia σαν φυλή. Πάμε να σας δείξω μερικά πράγματα. Τα mods, εντάξει, τα ξέρετε τώρα. DLC να σας δείξω. Εδώ έχουμε Civilopedia κλασικά, Credits Replay, Hall of Fame, Latest News. Έχουμε Multiplayer, φυσικά. Έχουμε Standard Multiplayer, όπου ο ένας παίρνει με 4 στον άλλον. Το Hot Seat, το οποίο αλλάζουν οι θέσεις ενώ παίζουμε. Και πάμε στο Single Player, λοιπόν. Το Single Player ακολουθεί το ίδιο σύστημα, δηλαδή Setup, Difficulty, εντάξει. Θα βάλω Sputnik, ας πούμε. Παράδειγμα τώρα, δείχνουμε πώς φτιάχνουμε. Standard. Κλασικά αυτά έχουν μείνει από Marathon. Extremely long speed will almost like an entire normal game worth it. Ας βάλουμε Quick. Με μερικά περίπτωση ένα small planet size. Έχει Dual, έχει Dwarf, έχει Small που είναι για expectes. Ας βάλω ένα Dwarf. Να δούμε λίγο. Θα βάλω Duel να δείτε λίγο πώς είναι οι χάρτες και Massive φυσικά. Με 8 παίκτες είναι τεράστιο. Εδώ. Διαλέγουμε λοιπόν τους sponsors. Sponsors είναι φιλοί. Βλέπουμε ήδη τις φιλές που υπάρχουν και με το expansion. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ τους Alpha Lach, Ark, Pan Asian, North Sea Alliance, Franco Iberia, Slavic Federation, Chung Shu, Polystralia, αυτή πρέπει να είναι η Αυστραλή, Cavithan Protectorate, Integr, Brasilia, African Union. Αυτές είναι οι φυλές που υπάρχουν. Εδώ μπορούμε να δούμε τους colonists. Διαλέγουμε πάλι τι θέλουμε, spacecraft. Και επίσης αυτό μπορούμε να βάλουμε κάποια πράγματα τα οποία μας βολεύουν για να ξεκινήσουμε στο advanced setup αυτή τη στιγμή. Το cargo. Με θέλουμε να ξεκινήσουμε με pioneering technology και όλα τα σχετικά. Και τέλος
Εδώ, Rescan Planet. Διαλέξει τον πλανήτη από αυτούς που θα πας να κάνεις advance ή μπορείς να βάλεις έναν τυχαίο κόσμο. Βάλουμε τώρα φιλί, θα πάρουμε τους Σλάβους. Όχι, θα πάρουμε τους Σλάβους. Τους να σας δείξω λίγο πώς είναι το παιχνίδι. Θα βάλω την Πολυστρέλια. Όχι, όχι, mate. Όχι. Βάλουμε Πολυστρέλια. Εντάξει, next, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, Πολυστρέλια, λοιπόν, θα βάλουμε ότι είμαστε refugees. Έτσι, λοιπόν. Εδώ θα βάλω να ξεκινήσω με 100 energy. Ή όχι, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί ο sensors. Και τέλος, begin with the clinic building, begin with the pioneering technology. Start. Έτσι λοιπόν, αν δεν μας ενδιαφέρει να παίξουμε κάπου συγκεκριμένο. For the interpreted polystyrene, should the people of Tahiti build a special mare for Hotam. Επίσης να ενημερώσω όσο από σας έχετε σκοπό να παίξετε Civilization, ανέκαθεν το... Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν. Ναι, εντάξει, θα βάλουμε ότι είμαστε καινούργοι για να δείτε, εδώ πώς λειτουργεί. Ναι, ξέρω ψηλέ. Ωραία, χτίσουμε εδώ την πόλη λοιπόν. Κάνουμε το Planetfall. Φτάσαμε λοιπόν σε έναν πλανήτη. Φουτουριστικά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ κλασικά τον Explorer. Λοιπόν, δείτε το reset tree του παιχνιδιού, έτσι. Δεν υπάρχει απλά. Τελείως. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Πού να βάλεις τώρα. Λοιπόν, θα βάλω γενετική. Πάμε, production επίσης. Πότε να κάνω production, κάνω ένα worker. Παίρνει 8 γύρους βέβαια, αλλά... Οπότε πάμε next turn. Και κάπως έτσι ρε παιδί μου παίζει το Civilization. Εδώ όπως βλέπετε ο στρατιώτης μας είναι πάνω σε ένα μίασμα. Όταν ο στρατιώτης είναι πάνω σε ένα μίασμα σημαίνει ότι είναι κακό για το χάρτη και τρώει poison. Εδώ βρίσκουμε κάποιους εξωγήινους. Ο στρατιώτης μας τον ήπιο, οπότε πρέπει να φύγουμε από εδώ. Και έχω discover an alien nest. Οπότε φεύγεις πίσω όπως είσαι. Το κακό είναι ότι... Freeland. Το κακό είναι ότι άμα κάτσεις το μία... Φύγε, φύγε. Δεν μπορεί να κουνηθεί τώρα. Βρήκαμε λοιπόν ένα resource spot. Και βρήκαμε 15 κουλτούρα. Οπότε πάμε να βγάλουμε ένα virtue. Θα πάμε might, prosperity, knowledge, industry, τα βασικά. Θα βάλω industry. Λοιπόν, έχουμε και εδώ. Γενικά το παιχνίδι είναι... Έχουμε και quest. Τα οποία μας βοηθάνε να παίζουμε το παιχνίδι. Έχουμε exploration quest, domestic quest και victory. Εδώ μπορούμε να δούμε. The promised land. Launch one laser com satellite. Είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε νίκη. Όχι. Πήγαινε μέσα στην πόλη να χυλαριστείτε. Με το μίασμα να πούμε. Quest update. Oh, no. Πάμε να βάλουμε energy. Τα units είναι πολύ φουτουριστικά. Είναι... Εξαιρετικά, μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, να βάλουμε και το χαρακτήρα να κάνει explore από μόνος του. Όπα. Έχουμε ένα worker εδώ. Και αυτόν μπορούμε να τον βάλουμε να κάνει κάτι αυτόματο. Οι workers είναι τελείως διαφορετικοί από όσο τους είχαμε συνηθίσει στο Civilization, έτσι, μιας και ούτως ή άλλως ζούμε σε sci-fi περιοχή. Γενικά το παιχνίδι είναι πολύ δυνατό. Να μπει και ο Πίκατσο να παίξει.
Εδώ επίσης μπορούμε να πυροβολήσουμε έναν εξωγήινο ο οποίος έρχεται. Γενικά μας την πέφτουν εξωγήινοι στην πόλη από ό,τι βλέπω. Όπα. Και εδώ από ό,τι βλέπουμε έρχεται ακόμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια καινούργια επίσκεψη. Όπα. Ναι, πού μπορώ να πυροβολήσω όμως, εδώ δεν μπορώ. Α, εδώ μπορώ. Α, το εξωγήινι. Και κάπως έτσι περνάς τους γύρους σου μέχρι να συναντήσεις οποιονδήποτε άλλο και τα σχετικά. Δηλαδή το Civilization είναι ένα παιχνίδι υπομονής για όσους από εσάς δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ ή δεν γνωρίζετε. You can Λοιπόν. found an outpost with your colonist. Outposts eventually grow into cities. An outpost. Ωραία. Όπα. Κι άλλον colonist έβαλα να φτιάξει. Περίμενε. Όχι, βασικά. Βασικά δεν με χαλάει να φτιάξω δύο colonists. Πάω να κάνω expansion. Η Αυστραλία δεν είναι άσχημη στο expansion. Όπα. Κάποιος βαράει από εκεί. Marvel. Βρήκαμε και ένα Marvel λοιπόν. Που έχει minerals και όλα τα σχετικά. Πάμε λίγο. Λοιπόν. Recommend to find an outpost. Η τζιμπόμπα λοιπόν και έχουμε και τους στρατιώτες μας εδώ. Φίλοι μας την έχουν πέσει για τα καλά εδώ πέρα. Για να δούμε και λίγο μάχη με τα units μας. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν και το Affinity Point. Λοιπόν, θα το βάλω στο Alien Lifeform. Και return to map. A unit needs orders. You. Oh man, pan. Λοιπόν, recover την κατάσταση που είμαστε, να βάλουμε καινούριο production, στο οποίο καινούριο production θέλω να φτιάξω μια κλινική. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Your recent combat actions have agitated the alien life. Unlike animals on Earth, aliens on this planet operate as a hive. Μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι αφού έριξα ξύλο θα φάω ξύλο. Οκ, okay. Δεκτό. Λοιπόν, κάνουμε ένα save. Exit το main menu. Λοιπόν, αυτό είναι μάλλον και το Rising Tide. Συνιστώ σε όλους τους fans του Civilization που θέλουν να παίξουν κάτι διαφορετικό πέρα από τη γη να το χτυπήσουν. Υπάρχει και στα ελληνικά μαγαζιά, οπότε μπορείτε να το πάρετε και σε box έκδοση, έχει ένα υπέροχο cover. Αυτά από μένα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και ο Κούκλικα στα Κρόνια. Ελπίζω να σας άρεσε η εξερεύνησή μου με τους εξωγήινους. Αν κάποιοι από εσάς έχετε το παιχνίδι, μπορείτε να μου κάνετε άντως στο Steam το όνομα Ζαγκναφέιν να παίξουμε και να κάνουμε βιντεάκι τη μάχη μας, θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλά να περνάτε.